Καλημέρα, κύριε Καθανασόπουλε. Καλημέρα, κύριε Τσίμα, σας και στους ακροατές μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, νομίζω ότι ο τρόπος που τελικά διαμορφώθηκε η απόφαση πρέπει να είναι κοντά σε αυτό που και εσείς θέλατε. Δεν λέω για τα υπόλοιπα, για το πολιτικό μέρος του πράγματος ή για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά λέω η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, αυτό που είχαμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή με το που ξέσπασε το γεγονός της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη και τις δημιουργίες της Εξεταστικής Επιτροπής, εμείς είπαμε ότι πρέπει σε αυτή την εξεταστική να συμπεριληφθούν τα γεγονότα τα οποία ήδη υπάρχουν, όπως είναι αυτό τη συνακρόαση του ΚΚΕ από το 2016 που είναι αλλεπάλληλες αυτές τις συνακράσεις και των δημοσιογράφων όπως του κ. Κουκάκη. Γιατί είναι πραγματικά γεγονότα αυτά. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει μια επιτροπή με επιλεκτική ευαισθησία, αλλά πρέπει να συμπεριλάβει και αυτά τα ζητήματα. Και από ό,τι φάνηκε στη χθεσινή συζήτηση, υπήρξε μια σύγκληση στο γεγονός αυτό ότι δεν μπορούμε να δούμε αποσπασματικά τα ζητήματα, αλλά να δούμε συνολικά τα θέματα και των τριών περιπτώσεων αυτών, ας το πούμε έτσι, τα οποία ήδη είναι επιβεβαιωμένα με έναν τρόπο. Το ενδεχόμενο στη διάρκεια της λειτουργίας Επιτροπής να προκύψουν και άλλα θέματα που πρέπει να διερευνηθούν, όπως συμβαίνει καμιά φορά, έχει συμβεί δηλαδή στο παρελθόν, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε? Θα είστε δηλαδή ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο? Εμείς αυτό που δηλώσαμε ήδη και χθες επίσημα είναι ότι βεβαίως θα εξεταστούν και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα προκύψουν, γεγονότα υπαρκτά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν μπορείς να τα προσπεράσεις. Και επειδή ακριβώς τα ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, για συγκεκριμένα ζητήματα βεβαίως θα πρέπει να γίνει συζήτηση και για αυτά. Άλλωστε η απόφαση είναι τέτοια, κατά τη γνώμη μας, που δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσουν πάλι στην Ολομέλεια για να πάρει η απόφαση για τέτοια θέματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και τα νέα ζητήματα που τυχόν θα προκύψουν και βεβαίως χωρίς να έχουμε αυταπάτες, κύριε Τσίμα, για το πώς λειτουργούν οι εξεταστικές επιτροπές. Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιοδόξοι δηλαδή ότι θα πέσει άπλετο φως στη λειτουργία αυτή. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γίνει όμως προσπάθεια να αναδειχθεί τα πραγματικά γεγονότα, να αναδειχθεί ένα πλαίσιο θεσμικό το οποίο είναι σκοτεινό και ένας πολυπρόκαμος μηχανισμός ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις παρακολουθήσεις. Ναι. Υπήρχε στην αρχή μια διχογνωμία ή μια συζήτηση πολιτική για το αν πρέπει να συγκεντρωθεί η Επιτροπή σε μια μόνο υπόθεση, την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη ή και του κ. Κουκάκη που είναι παρόμοια και χρονικά συμπίπτουν, ή αν θα πρέπει να γυρίσει λίγο πίσω και στο παρελθόν, να αφορά δηλαδή και προηγούμενες περιόδους. Έτσι, αυτό το δίλημα λύνεται με την περίπτωση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2016, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, βεβαίως υπήρξαν σκέψεις να γίνουν ξεχωριστές εξεταστικές επιτροπές. Ναι. Όμως το ζήτημα είναι δεν μπορεί να δεις το δέντρο απλά και μόνο και να χάσει το δάσος όταν έχεις τρία συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των υποκλοπών. Δεν είναι δηλαδή ξεκομμένα πράγματα μεταξύ τους. Ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή την οποία εκδηλώθηκαν άλλωστε, η υπόθεση του ΚΚΕ είναι ξεκινά το 2016 και το τελευταίο κρούσμα συνακρόαση ήταν τον Απρίλιο του 2022. Πριν από μερικούς μήνες. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί αυτό τότε, όταν πρωτοεμφανίστηκαν αυτά. Και καλό είναι να σας ρωτήσω πάλι αν έχετε στο μεταξύ. Σας δόθηκαν ποτέ κάποιες εξηγήσεις? Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέρετε κάτι παραπάνω γι' αυτό ή απλώς ξέρετε ότι έγινε? Προσέξτε, τι υπάρχει επιβεβαιωμένο? Επιβεβαιωμένο είναι ότι υπάρχουν αυτές οι συνακροάσεις. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως έγινε προσπάθεια από τις αρμόδιες αρχές το ζήτημα αυτό να μην εξεταστεί σε βάθος και να προσπαθήσουν να το κουκουλώσουν, δηλαδή να το αρχιοθετήσουν. Η επιμονή όμως του ΚΚΕ έδειξε ότι υπάρχει θέμα, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα και μάλιστα η δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Γιατί ακριβώς υπάρχουν μια σειρά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Να σας πω ένα απλά και μόνο για να καταλάβετε το βάθος του ζητήματος και του προβλήματος. Τι εκτιμά μετά και τη δεύτερη συνακρόαση το 2017 που έγινε η κρατική ασφάλεια? Η κρατική ασφάλεια διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα πλήθος διαφορετικών διεθνών αριθμών που κάνουν αυτές τις συνακρόασεις και ενισχύει την ένδειξη ότι έχει χρησιμοποιηθεί τεχνική της παραποίησης της πρόληψης των τηλεφωνημάτων. Μάλιστα. Και ότι ο εντοπισμός των δικτύων είναι ιδιαίτερα δυσχερής έως και αδύνατος. Καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν,
Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά στις σημερινές συνθήκες με την εξέλιξη της τεχνολογίας να πεις ότι αυτά είναι αδύνατο να τα εντοπίσεις. Απλώς έγινε μια προσπάθεια, φιλότιμη θα το λέγαμε, και στην προηγούμενη περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στη σημερινή επί Νέας Δημοκρατίας, το θέμα αυτό να μην εξεταστεί στην ουσία του. Σε ό,τι να γυρίσω στην Επιτροπή, συνήθως υπάρχει ένας, ο πρώτος καυγάς που γίνεται είναι για το ποιους μάρτυρες θα καλέσει η Επιτροπή να εξετάσει, αν θα καλέσει και αυτόν, θα καλέσει και τον άλλον, γίνεται ένας πολιτικός καυγάς γι' αυτό. Δεν ξέρω, φοβάστε ότι θα γίνει το ίδιο και τώρα ή μπορεί να πάμε πιο συνενετικά να, να υπάρξει συμφωνία στο ποιοι πρέπει να κληθούν? Φοβόμαστε ότι θα δημιουργούν διάφορα προσχώματα. Ένα πρώτο πρόσχωμα βεβαίως είναι το ποιοι θα κληθούν να εξεταστούν. Εμείς λέμε ότι πρέπει να κληθούν να εξεταστούν όλοι όσοι έχουν εμπλακεί στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Και αυτό έχουν να κάνει και με την ΕΕΠ και με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας των Επικοινωνιών, διασφάλιση των επικοινωνιών, την ΑΔΕ, και μια σειρά άλλοι παράγοντες οι οποίοι έχουν παίξει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Και η σημερινή αλλά και η προηγούμενη διοικητές της ΕΕΠ. Γιατί ξεκινά το 2016. Αυτά είναι συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα δηλαδή ένας πρώτος κύκλος πρέπει να ξεκινήσει από αυτά τα πρόσωπα. Και βεβαίως πρέπει να εξεταστούν και αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί τις παρακολουθήσεις. Αλλά και πολιτικά πρόσωπα τα οποία επ' της θέσης και του ρόλου τους είχαν ευθύνη για τη λειτουργία της συγκεκριμένης της ΕΕΠ και όχι μόνο της ΕΕΠ. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι συγκεκριμένος και ο κατάλογος αυτών που θα κληθούν, για να μην είναι, πώς να το πω, μια φυσαρμονική, και ταυτόχρονα να μην γίνει προσπάθεια να αποκλειστεί κανείς ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία. Σας τέθηκε ένα, από βάση ολομέλεια ένα όριο μέσα σε ένα μήνα να γίνει αυτό προφανώς? Κοίταξε, αυτό είναι το σύνηθες. Το σύνηθες, ναι. Και μετά δίνεται παράταση. Έχει δυνατότητα ακριβώς να ζητήσει παράταση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε ένα μήνα θα τελειώσει. Κοιτάξτε, υπάρχουν εξεταστικές οι οποίες τελειώσαν πολύ νωρίτερα και από τον ένα μήνα. Αλήθεια, ναι. Τώρα που το λέτε, ναι, θυμάμαι. Ναι, αλλά δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Βεβαίως δεν είναι το πιο συνηθισμένο, αλλά έχει συμβεί και αυτό και στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξεταστικές επιτροπές να κλείσουν στο άψε σβήσε. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, όλα είναι πιθανά τις συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε. Γιατί κοιτάξτε, το θέμα του αποπροσανατολισμού της συζήτησης είναι ένα παιχνίδι το οποίο το παίζουν με μεγάλη ευχαίρεια και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και κάποιος ενδεχομένως να βολεύει να συσκοτιστεί όλη η υπόθεση για να παραμείνει μια συζήτηση έντονη αλλά και ταυτόχρονα άσφαιρη, γιατί αποκρύπτει την πραγματική αιτία του προβλήματος. Που αυτό δεν θέλουν να το αγγίξουν ούτε η κυβέρνηση ούτε τα άλλα κόμματα. Και μιλάμε για το θεσμικό πλαίσιο, μιλάμε το οποίο έχει συνδιαμορφωθεί και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους μηχανισμούς που αλληλοδιαπλέκονται και εν χώρη και από το εξωτερικό, αλλά και η νέα τεχνολογία που επιτρέπει μια μαζική παρακολούθηση αλλά και καταγραφή προσωπικών και αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να δει αυτή να είναι μια εξεταστική επιτροπή, όχι από αυτές που έχουμε συνηθίσει, αλλά που θα δώσει κάτι συγκεκριμένο στο τέλος. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά και εσείς.